Αποκάλυψη σοκ. Άφωνη παγκόσμια κοινή γνώμη για τον τάφο της Αμφίπολης μετά το τελευταίο συμπέρασμα που αφορά τόσο στη χρονολογία όσο και στον διοκτήτη του τάφου. Τα αμαρμάρινα σκαλιά του μεσοδιαστήματος οδήγησαν στην τοιχογραφία που αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Αυτά είναι τα περιβόητα μαρμάρινα σκαλιά. Και εδώ βλέπουμε την περίφημη τοιχογραφία όπου οδηγεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος. Καρδιολογικό τμήμα. 25 ασθενείς εξυπηρετούνται με ένα ψυγείο. Το ψυγείο αυτό βρίσκεται στο διάδρομο. Προσέξτε, είναι ένα ψυγείο, διωτιάρες μέρες και ο διάδρομος της καρδιολογικής. Δεν θα έχω πολλά λόγια. Εδώ θα κρυφτούμε από τα έργα. Τα λόγια είναι σε άλλους ρόλους. Τα λόγια είναι σε άλλους ρόλους. Η ένδειξη στην πόρτα δείχνει πως εδώ είναι ο χώρος όπου μπορούν να πληθούν οι ασθενείς. Πλησιάσαμε, ανοίξαμε την πόρτα και... να τα άπλυτα. Quiz. Ερώτηση. Ποιο είναι η Πρωθυπουργία της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, το σημαντικότερο εργαλείο του ασθενούς που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου? Δωρεάν, ασύρματο, Wi-Fi. Το έχω ψάξει για να το πω. Λάθος. Έχεις άλλες δύο προσπάθειες. Δωρεάν, ασύρματο, Wi-Fi. Και πάλι λάθος. Ζήτα τη βοήθεια του Βλάκα. Το ύψιστο αγαθό μπορεί να έχει μια κοινωνία, την υγεία. Μια φορά ακόμα, Βλάκα, γιατί ο Απόν έχει βαρικοΐα. Το ύψιστο αγαθό μπορεί να έχει μια κοινωνία, την υγεία. Και πώς θα γίνει αυτό, ρε Βλάκα, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς μηχανήματα? Απάντηση quiz. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, το σημαντικότερο εργαλείο του ασθενούς που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου είναι... Γιατί με τη δημόσια υγεία δεν παίζουμε. Ούτε με την αγωνία και τον πόνο όσων την έχουν ανάγκη. Το έχω ψάξει για το πω. Η απάντηση του quiz είναι... Εκείνο το γαμημένο διακοπτάκι που κρέμεται δίπλα από τον ανήμπορο ασθενή και στοιχίζει μόλις 50 λεπτά, που όταν λειτουργεί μπορεί να του σώσει τη ζωή. Ψάξε όπως έψαξες για το Wi-Fi που την Υπουργία της Ελλάδος, αν λειτουργούν σε όλους τους σύγχρονους τάφους τα ελληνικά νοσοκομεία, τα μαγικά αυτά διακοπτάκια, και μετά έλα να μας πείσεις για την αξιοπιστία σου. Γιατί με τη δημόσια υγεία δεν παίζουν. Το έχω ψάξει για το πω. Με την τεχνολογία μπορεί να είναι σκράπαστα, μαθηματικά όμως είναι κορυφαίο. Δήλωση Παύλα Δικαιολογία. Μετά την αδυναμία να πείσει 181 βουλευτές να στηρίξουν το δικό του υποψήφιο για πρόεδρο... Μια μειοψηφία 132 βουλευτών. Μια μειοψηφία 132 βουλευτών. 4 εκατομμύρια Έλληνες για τον Αντώνη Σαμαρά είναι μειοψηφία. Το έχω ψάξει για να το πω.